Θα πάμε κυρίες και κύριοι στον χώρο της αγοράς. Στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, τον κύριο Θανάση Δραγατσίκα. Καλησπέρα σας κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για το. Να είστε καλά. Πριν πάμε να δούμε έτσι όλες αυτές τις αλλαγές που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση την τελευταία περίοδο και πόσο σημαντικά βλέπετε αυτά τα νομοσχέδια η αγορά, ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα. Βρισκόμαστε στην περίοδο των θερινών εκπτώσεων. Αν είστε ικανοποιημένος από την κίνηση όλη αυτή την περίοδο στην αγορά της Κοζάνης σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ναι, η κίνηση εξελίσσεται αρκετά θετικά, τουλάχιστον τον πρώτο μήνα, σχεδόν μήνα των θερινών εκπτώσεων. Η πλειοψηφία των καταστημάτων, οι επιχειρηματίες, οι συνάδελφοι και οι συνάδελφοι είναι ευχαριστημένοι από την μέχρι στιγμή σε κίνηση. Και το θετικό από όλη αυτή την κατάσταση είναι ότι διαφαίνεται μια αλλαγή στην ψυχολογία του κόσμου. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο. Το είχαμε τονίσει και από πριν ότι το βασικό αυτή τη στιγμή είναι να αλλάξει η ψυχολογία του κόσμου. Διότι τα χρήματα, το πορτοφόλι, η τσέπη είναι πολύ συγκεκριμένη, είναι αυτή. Από εκεί και πέρα, με την αλλαγή που έχουμε μετά τις εκλογές, διαφαίνεται μια αλλαγή στην ψυχολογία. Ο κόσμος είναι πιο θετικός, βγαίνει στην αγορά και ψωνίζει αυτά που είναι να ψωνίσει και που έχει ανάγκη. Μάλιστα, το βλέπουμε άλλωστε ότι όντως υπάρχει μια κίνηση θετική στην αγορά. Κρατήσατε και χαμηλές τιμές και την περίοδο των εκπτώσεων. Φέρατε κάτι διαφορετικό. Έχει έρθει το χαμόγελο στα χείλη σας με την έννοια, λέω, ότι εντάξει, το προηγούμενο χρονικό διάστημα βιώσαμε το χειμώνα κακοκαιρία, έντονη κακοκαιρία, αλλά τώρα σας βλέπω κάπως αισιόδοξο, κύριε πρόεδρε, σε σχέση με άλλες αγορές της χώρας, οι οποίες δεν είχαν και την αναμενόμενη κίνηση, όπως λέει παράμα ο αντιπρόεδρος του Υπουργού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Τι είναι αυτό το διαφορετικό που έχουμε στην Κοζάνη? Στην Κοζάνη αυτόν τον καιρό, το καλοκαίρι, Ιούλιο-Αύγουστο, έχουμε αρκετό κόσμο ο οποίος μένει εκτός Κοζάνης, δηλαδή στην Γερμανία, στη Σουηδία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, οι οποίοι έρχονται και πραγματικά προτιμάνε την τοπική αγορά της Κοζάνης. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καταλαβαίνουν και αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι ανάγκη να στηρίξουν τις μικρότερες, τις τοπικές αγορές και έχουν καταλάβει τη σημαντικότητα αυτού. Μάλιστα. Κρατήσατε τις τιμές χαμηλές στα επίπεδα? Εντάξει, οι τιμές πάντα είναι χαμηλές, πάντα υπάρχουν προσφορές στα καταστήματα, αλλά ειδικά αυτές τις μέρες των εκπτώσεων τα ποσοστά είναι πολύ υψηλά και έτσι ο κόσμος μπορεί πραγματικά να κερδίσει με τις αγορές του. Ξεκίνησαν από τις πρώτες μέρες των εκπτώσεων τα ποσοστά να είναι πολύ υψηλά, δηλαδή τις τάξεις του 50% και του 60% και εκεί πέρα συνεχίζουν. Έτσι πιστεύω ότι πραγματικά ότι ο κόσμος μπορεί να κερδίσει με τις αγορές του, διότι πολλούνται πραγματικά πολύ καλά εμπορεύματα σε πολύ καλές τιμές. Μάλιστα, άλλωστε είμαστε και στην περίοδο του καλοκαιριού που σίγουρα αγοράζουν και καλοκαιρινά είδη αλλά και κάποια άλλα χειμερινά είδη που παίρνει ο κόσμος για τον χειμώνα που θα μας έρθει το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα όσον αφορά οι Κυριακές που ανοίξατε κάποιες στιγμές τα καταστήματα, πώς πήγε και αυτό το μέτρο της Κυριακής είναι θετικό για τα εμπορικά καταστήματα? Φαίνει κάτι διαφορετικό? Κάποιες Κυριακές έχουν νόημα μόνο εάν και εφόσον γίνει κάποια συνεργασία με τον Δήμο και την Περιφέρεια, ώστε να έρθει κόσμος από την Περιφέρεια στην πόλη. Τώρα όσον αφορά στην καλοκαιρινή αυτή Κυριακή, την πρώτη των εκπτώσεων που είναι ανοιχτά, δεν άνοιξε ούτε το 50% των καταστημάτων, διότι το γνωρίζουμε πως τις Κυριακές του καλοκαιριού ο κόσμος φεύγει από την Κοζάνη. Θα πάει να κάνει κανένα μπάνιο, λογικό. Θα προτιμήσει τις παραλίες κτλ. Και εκτός αυτού, ο κόσμος όλες αυτές τις Κυριακές μετά το Πάσχα έχει τις υποχρεώσεις του. Έχει να πάει σε βαφτίσεις, γάμους. Οπότε δεν έχει νόημα Κυριακή. Δηλαδή από μόνη της θα χάσει. Δεν έχουμε άλλη Κυριακή τώρα μέσα στον Αύγουστο να λειτουργήσουν τα καταστήματα. Όχι. Κανονικά θα είναι το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων. Κανονικά, ναι. Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε λίγο στα φορολογικά μέτρα. Βλέπουμε ότι υπάρχει έτσι μια θετική ανταπόκριση του εμπορικού κόσμου όλης της χώρας στα αποτελέσματα των νέων φορολογικών μέτρων της κυβέρνησης και ελπίζει σε καλύτερες μέρες. Ένα δικό σας σχόλιο θα ήθελα. Πώς σχολιάζεται όλα αυτά τα οποία έχει εξαγγείλει ο νέος Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσον αφορά τη ρύθμιση των 120 δόσεων και καλεί όλους να συμμετέχουν σε αυτή τη ρύθμιση, γιατί θα είναι η τελευταία, τη μείωση του έμφυ, αλλά και κάποια κίνητρα τα οποία δίνει στους επιχειρηματίες και στους εμπόρους με μειώσεις? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το βασικότερο βήμα που γίνεται κατά τη γνώμη μου είναι ότι
ο επιχειρηματικός κόσμος, η επιχειρηματικότητα είναι το βασικό κομμάτι της πολιτικής αυτής της κυβέρνησης. Ναι. Για πρώτη φορά υπάρχουμε και στο λεξιλόγιο ακόμη της κυβέρνησης και πολλές από τις προτάσεις της κυβέρνησης αυτής του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι προτάσεις που κάνει η ΕΣΕ όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Ο αγώνας μας όλα αυτά τα χρόνια είναι για τις 120 δόσεις, είναι για τις 24 συνεχείς δόσεις προς την εφορία και προς τους ασφαλιστικούς φορείς, είναι για τη μείωση του ΕΦΙΑ, για τη μείωση του ΦΠΑ. Όλες αυτές είναι προτάσεις της ΕΣΕ, της Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Και δηλαδή εξ αρχής των εμπορικών συλλόγων. Έτσι, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτό το κλίμα. Φαίνεται ότι αυτή η κυβέρνηση ήταν προετοιμασμένη, ήταν έτοιμη από την αρχή να κυβερνήσει. Δηλαδή, πρώτη φορά γίνεται την πρώτη εβδομάδα να ξεκινάνε κάποια πράγματα, να νομοθετούνται καινούργια πράγματα. Και μιλούσε για το 2020 ο Πρωθυπουργός, με τόνισε ότι κάνουν και μια θετική κολοτούμπα όσον αφορά τους επιχειρηματίες. Αυτά τα βλέπετε θετικά, γιατί ίσως το επόμενο διάστημα θα μπορείτε να πληρώσετε τις υποχρεώσεις που δεν μπορούσατε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κύριε Δραγατσίκα. Φυσικά, αυτό που λέω πάντα είναι ότι ειδικά οι έμποροι της περιφέρειας, των μικρότερων περιοχών, ήταν και είναι πάντα συνεπείς. Αυτό που γινόταν τα τελευταία χρόνια είναι ότι δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε. Δεν είναι ότι δεν θέλαμε να πληρώσουμε. Και οι 120 δόσεις, φανταστείτε ότι θέλουμε να πληρώσουμε κάτι για το οποίο δεν μας παρήχθη κάτι για να το πληρώσουμε. Θα πληρώσουμε για κάτι το οποίο δεν είχαμε ποτέ. Δεν είχαμε περίθαλψη αυτά τα χρόνια, έτσι. Και λέμε πάλι θέλουμε να το πληρώσουμε. Μάλιστα. Τι ζητάτε άλλο από τη νέα κυβέρνηση, την οποία τη βλέπουμε ότι είναι θετική στο κομμάτι του... Μέχρι στιγμής βλέπουμε θετικά και ειδικά θέλει να στηρίξει τον επιχειρηματία, θέλει να στηρίξει τον ιδιωτικό τομέα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τι ζητάτε εσείς σαν επιχειρηματίες? Είδαμε ένα πρώτο δείγμα. ΕΜΦΙΑ, μείωση του ΕΜΦΙΑ για κάποιους επιχειρηματίες οι οποίοι δεν οικιάζουν μαγαζιά αλλά έχουν δικά τους καταστήματα. Ρύθμιση 120 δόσεων. Θα δούμε ότι ακόμα και στην οικοδομική δραστηριότητα να μειώνεται το ΦΠΑ. Εσείς τι άλλο ζητάτε ώστε να μπορέσουν να τα απεξέλθουν σήμερα οι μικρές επιχειρήσεις? Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να παραχθεί πλούτος. Ο πλούτος θα παραχθεί μόνο αν υπάρξουν δουλειές, αν υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας. Τότε θα παραχθεί πλούτος και εισόδημα. Μόνο τότε θα υπάρξει ανάπτυξη και θα δούμε όχι μόνο επιχειρηματίες, θα ξαναζήσουμε αξιοπρεπώς και θα είμαστε περήφανοι ως λαός πλέον. Γιατί πραγματικά αυτό που είχαμε δεν μας άξιζε ως λαό. Δεν μας άξιζε αυτό το πράγμα. Δεν μας άξιζε. Η εικόνα που επικρατεί στην Κοζάνη όσον αφορά τα καταστήματα, ποια εικόνα έχετε? Δηλαδή, είμαστε στον Αύγουστο του 19. Μέσα στο 19 έχουν κλείσει μαγαζιά ή έχουν ανοίξει περισσότερο? Σε τι ποια εικόνα βρισκόμαστε ως πρόεδρος του Υπουργού Συλλόγου που έχετε έτσι, ναι, μια αίγηση? Στα ίδια είναι. Έχουν κλείσει κάποια, ειδικά και στο κέντρο έχουν κλείσει κάποια καταστήματα. Ποιες επιχειρήσεις πονάνε περισσότερο? Δηλαδή, έρχονται επιχειρηματίες και σας λένε εγώ κλείνω την επιχείρηση. Τι είδους επιχείρησης έτσι έχουν κλείσει και τι είδους επιχείρησης έχουν ανοίξει? Παρόμοιες έχουν ανοίξει. Αυτές που πονάνε περισσότερο νομίζω είναι της ένδυσης, κυρίως του ανδρικού ενδύματος, και της υπόδησης, και φυσικά ό,τι είχε να κάνει σε σχέση με την υποδομή, ότι έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ αγορά. Έχει συμμαζευτεί σε λιγότερα καταστήματα και φυσικά έχει συμμαζευτεί η αγορά προς το κέντρο της πόλης. Αυτό έχει γίνει. Έχει γίνει και μια μεταφορά των επιχειρήσεων που ήταν εκτός, δηλαδή από την Τράντα, από την Τζιμινάκη που έχουν μείνει λίγα μαγαζιά, από την Γκέρτσο έχουν κλείσει μαγαζιά και απλά έχουν μεταφερθεί κάποια στο κέντρο. Σας ενοχλεί όταν περπατάτε στο κέντρο ή σε κάποια σημεία ή βλέπετε αυτή η εικόνα των άδειων μαγαζιών και σε σημεία που κάποτε έσχιζαν από ζωή? Όχι απλά. Αυτό εμένα με πονάει. Εμένα με θλίβει αυτό το πράγμα η εικόνα. Γιατί είναι μια εικόνα μιας πόλης υποκατάρρευση. Δηλαδή, όταν περπατάς και είναι κλειστό το μαγαζί, δεν υπάρχει φως στον δρόμο, δεν υπάρχει κόσμο στον δρόμο. Γίνεται σαν μια. Όπως είναι τα γκέτο στην Αμερική. Μάλιστα. Δηλαδή, σκοτεινοί δρόμοι, χωρίς κόσμο, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δείχνει αυτή τη μιζέρια, μια κατάντια.
της πόλης, και η οποία δεν πρέπει να συνεχίσει. Έτσι, πρέπει να σταματήσει κάπου εδώ και να τελειώσει και να αρχίσει επιτέλους αυτή η ανάπτυξη, να ξανανοικιαστούν μαγαζιά, να ξανανοίξουν επιχειρήσεις, να ξαναρχίσει ο κόσμος να ζει, να μπει σε ένα κανονικό ρυθμό. Ναι, να έχει ο άλλος το να αναπατάει και να λέει ότι θα πάω να ανοίξω μια επιχείρηση. Ναι, να του δίνονται κίνητρα, μπράβο, να στηρίζεται, ναι, η επιχείρηση. Αυτό μακάρι. Μόνο αυτό, να μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς την οικογένειά του. Έτσι. Και πλέον να είμαστε παράδειγμα προς μίμηση. Και αυτό θέλουμε περισσότεροι. Τώρα, μια που σας φιλοξενώ, θα υπάρχουν άλλες δράσεις στο εμπορικό σύλλογο το επόμενο χρονικό διάστημα ή θα τελειώσουν εκτόσεις και θα δείτε πώς θα κινηθεί η αγορά? Θα τελειώσουν οι εκτόσεις. Μετά θα έχουμε συνάντηση ακριβώς αρχές Σεπτεμβρίου με τη νέα δημοτική αρχή για να δούμε τις δράσεις μας από την αρχή. Να ξεκινήσουμε από την αρχή, να δούμε για τις λευκές νύχτες, κάποια πράγματα για τις απόκριες που έχουμε κατά νου και έτσι να μπούμε και εμείς σε ένα άλλο θέμα. Η δράση ανοιχτά κέντρα πορείου πού βρίσκεται? Γιατί είδαμε ότι και στο Αμίντιο και στη Φλόρινα ξεκίνησε σιγά-σιγά να προχωράει. Πέρασαν τα δημοτικά συμβούλια. Εδώ, πού βρισκόμαστε όσον αφορά το συγκεκριμένο, έτσι, αυτή τη δράση, η οποία προσελκύει αρκετούς επιχειρηματίες να συμμετέχουν? Ναι, στην Κοζάνη είναι αρκετές επιχειρήσεις. Προχωράει, έχουν υπογράψει. Προχωράει κανονικά αυτό. Είχαμε μία συνάντηση με τον πρώην αντιδήμαρχο, με τον κύριο Δησποτίδη, και την προηγούμενη αρχή που, στην οποία ακόμα, συμμετείχαν. Είναι ακόμα, μέχρι το 31 Αυγούστου. Εντάξει, στην οποία συμμετείχαν και από τον νέο Δήμο. Κάναμε την πρώτη ενημέρωση. Σύμφωνη είναι και η νέα δημοτική αρχή. Το ξέραμε και από πριν. Από εκεί και πέρα είναι θέμα χρόνου και αυτό να αναλάβουν για να ξεκινήσουμε κανονικά να μπούμε και εδώ πέρα στο ρυθμό. Είναι μια σε τρία χρόνια πρέπει να έχει τελειώσει και αυτό το έργο. Μάλιστα. Άρα σας περιμένετε τώρα να αναλάβει η νέα δημοτική αρχή και η νέα περιφερειακή αρχή να πάτε με προτάσεις. Γιατί να θυμίσουμε, το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχατε ενδιασμούς όσον αφορά και το ΣΒΑΚ. Και αυτά που είναι αναμένονται να προχωρήσουν το επόμενο διάστημα, τα οποία δημιουργούσαν πρόβλημα στον εμπορικό κόσμο. Ναι, σίγουρα. Αλλά εμείς πάντα ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με γνώμονα το καλό των συναδέλφων, των επιχειρηματιών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και από εκεί και πέρα πάντα πάμε με προτάσεις. Δεν πήγαμε ποτέ με μια σκέτη άρνηση ή να κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Εμείς πάντα θα είμαστε συγκεκριμένοι. Οι προτάσεις που κάνουμε είναι πολύ καλά μελετημένες. Δεν θα πάρουμε ποτέ μια απόφαση στο γόνατο που λέμε, στο πόδι. Και από εκεί και πέρα ελπίζουμε πάντα ότι μόνο με τη συνεργασία μπορεί να προχωρήσουμε μπροστά.